Η ΑΕΚ, αν και δεν παρουσίασε καλή εικόνα στη χθεσινοβραδινή αναμέτρηση με τον Όφη, επικράτησε με 2-1 για την 7η αγωνιστική τη Super League στο ΑΚΑ. Η ομάδα του Γιώργου Σίμου, παρά τις 9 απουσίες, παρουσιάστηκε μαχητική και απελητική, με την αρχική ανωτερότητα των κριτικό να με μετουσιώνεται και σε γκολ στο 6 με τον Στάρτζεον, ο οποίος μετά από ένα κακό διώξιμο του Χνίτ βρήκε την μπάλα στην κίνηση και με όμορφο σουτ έκανε το 0-1. Η του γκολ για την ΑΕΚ κράτησε για 30 λεπτά μέχρι να συνέλθει και μέχρι τη συμπληρώση του ημιώρου φαινόταν να μπορεί να αντιδράσει με τον όφη να είναι αυτός που είχε τι ευκαιρίε. Στο 31 όμως η ουσιαστικά ακίνδυνη ένωση βρήκε τον γκολ με στημένη φάση με τον Ελντετσεάρου να μετατρέπει με κεφαλιά σε γκολ τη σέντρα του Πέντρου Μάνταλου σε μια φάση που ελέγχθηκε από το βάρ καθώς ο βοηθός ακύρωσε τον στο offside. Από την ισοφάρηση και ύστερα οι παίχτες του καρέρα πήραν μέτρα στο γήπεδο με την αντροπή να χάνεται στο 44 όταν νεαρός μαχαίρα, ο νεαρός Μαχέρα σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Βάντερσον. Το δεύτερο μέρο ήταν ένας επιθετικός μονόλογος από πλευρά Σάικ με την είσοδο του Λιβάγια να αλλάζει τις ισορροπίες με τον γκολ να μην έρχεται ούτε στο 52 με τον εξαιρετικό Μαχέρα να σουτάρει, αλλά ο Βάντερσον με εντυπωσιακό τρόπο αρνήθηκε για άλλη μια φορά τον γκολ. Η κριτική αντίσταση έσπασε 74 όταν ο Σάκχοφ με μια μαγική ατομική ενέργεια μπήκε σε περιοχή και έκανε το 2-1 από μια δύσκολη γωνία με την ανατροπή, ο Μάσιμο Καρέρα πέρασε αγωνιστικό χώρο των Ινσό και των Σβάνα, μετατρέποντα το σύστημα σε 3-5-2, ώστε να διαφυλάξει το σκορ με τους φιλοξενούμενους να μην απειλούν μέχρι τέλο, με την κούραση να παίζει πρωταρχικό ρόλο. Με τα γκολ του Σισάχοφ και Νελτσιάρου έφτασαν τη λίστα των σκόρες στους 11, με την κούρσα να την ηγεί το καρύμα Σαριφάρτ με 3 γκολ εναντίον του Μπα Γιάννενα, του Πάου και τη Βόλσμπουργκ. Στο πρώτο σουτ δεχτήκαμε γκολ και από εκεί και πέρα είναι λογικό να δυσκολέψουν τα πράγματα. Μετά είχαμε πολλέ ευκαιρίε, δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να μα απειλήσει και μετά το δύσκολο παιχνίδι που δώσαμε την Πέμπτη, είμαι ευχαριστημένο από την εικόνα τη ομάδα. Μπήκαμε στο παιχνίδι χωρί τη δύναμη που απαιτείται. Τον τελευταίο καιρό συχνά χρειαζόμαστε ένα χαστούκι για να αντιδράσουμε. Αλλά βρήκαμε τη δύναμη να αντιδράσουμε και αντιδράσαμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που κερδίσαμε το παιχνίδι. Η δουλειά μου είναι να πρέπει να τρέχω μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να βοηθάω την ομάδα μου. Αν τα καταφέρνω, ακόμα καλύτερα. Είναι δουλειά μου μέσα στο γήπεδο να παίζω box to box. Θα προσπαθώ να κάνω αυτό που μου ζητάει ο προπονητής μου. Θέλω να αφιερώσω τον κούρ στον πατέρα τη γυναίκα μου, που σαν σήμερα πριν λίγα χρόνια μα άφησε και είναι μια σημαντική ημέρα για μένα. Έπρεπε να σκοράρω σήμερα. Το πλέον σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα. Για μένα είναι σημαντικό που βοήθησα και κέρδισε η ομάδα δεν κάναμε καλή αρχή, δεν πήγαμε καλά στο γήπεδο, δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι. Σίγουρα δεν είναι καλό να δεχτούμε γκολ, αλλά μα βοήθησε να αντιδράσουμε και να είμαστε αυτοί που ήμασταν στο δεύτερο ημίχρονο. Άρα, ίσω να μα έκανε καλό τον γκολ που δεχτήκαμε. Τα κίτρινα μαύρα βλέμματα στρέφονται πλέον στο να διεκδικήσουν τι όποιε πιθανότητε υπάρχουν για πρόκριση του 32 του Europa League, με γραμμή εκκίνηση να είναι το εκτό έδρα παιχνίδι με την Ουκρανική Ζόρια. Από αύριο θα σκεφτόμαστε το παιχνίδι με τη Ζόρια. Θα δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκονται οι ποδοσφαιριστέ και θα αρχίσουμε να δουλεύσουμε για την 5η. Για τη Ζόρια είναι μια ομάδα που αποτελείται από μαχητέ. Το παλεύουν μέχρι τέλου. Έχουν ένα καλό προπονητή και είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας Σε αυτό.